Επόμενη παρέμβαση από την Ασημίνα Ξηροτήρη Εκατερινάρη. Δόκτωρ πολιτικό μηχανικό, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ. Πρώην νομάρχη Θεσσαλονίκης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε όλοι μαζί και σήμερα με ενθουσιασμό, αγωνιστικότητα, δύναμη και συντροφικότητα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΚΚΕ για την έναρξη των κινητοποιήσεών μας και των αγώνων μας στη νέα εκλογική μάχη των ευρωεκλογών. Για να δυναμώσει η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στις κάλπες και στους δρόμους της διεκδίκησης. Αγωνίζομαι και θα αγωνιστώ μαζί σας, όπως έκανα και στις εθνικές εκλογές, μετά την προσχώρησή μου στο ΚΚΕ πριν 1,5 χρόνο. Έχοντας μια μακρά, έντονη κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα στο χώρο της αριστεράς και 3 θητείες στο Κοινοβούλιο, και αφού παρέμεινα τα τελευταία χρόνια ανένταχτη, ενεργός πολίτης, παρακολουθώντας συστηματικά την πολιτική ζωή και την πορεία της χώρας, με βαθιά αγωνία και ανησυχία και προβληματισμούς για την πορεία της αριστεράς. Μιας αριστεράς που την υπηρέτησα από τα παιδικά μου χρόνια, 6 ετών που πήγαινα στις φυλακές με τη γιαγιά μου να δω τους φυλακισμένους θείους μου από την Εθνική Αντίσταση. Μιας αριστεράς που τελικά διαπίστωνα συνέχεια ότι όσο την πλησιάζεις είναι σαν τον ορίζοντα, απομακρύνεται. Και έτσι λοιπόν αυτή την ανησυχία μου, για αυτή μου την ανησυχία, γιατί θέλω η αριστερά να την πλησιάσουμε, να τη φτάσουμε, την πραγματική αριστερά, και να προσφέρουμε στο λαό μας, πήρα την απόφαση με σθένος και ενθουσιασμό να συμπορευτώ μαζί σας με το ΚΚΕ, που τη θεωρώ τη μόνη δύναμη που με την αγωνιστικότητα, την εμπειρία, τη γνώση και την οργανωτική του ικανότητα και πάνω απ' όλα συντρόφισσες και σύντροφοι, με το ηθικό του πλεονέκτημα να εμπνεύσει όλους και όλες μας, όλες τις γενιές. Να κάνω μια σύντομη αναδρομή. Η πενταετής διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με τις προσδοκίες του, άλλαξε πολύ, μα τίποτα σχεδόν, στο παλιό σύστημα του δικοματισμού Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και δυστυχώς δεσμεύτηκε στις επιλογές των μνημονίων. Στη συνέχεια, ως αξιωματική αντιπολίτευση, απογοήτευσε ακόμα περισσότερο και το μόνο που κατάφερε είναι να καταρρεύσει στο 17% και να ενισχύσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, που κέρδισε για δεύτερη θητεία τις εκλογές, για να συνεχίσει έτσι η Νέα Δημοκρατία τις αντιλαϊκές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές, να εκτοξεύσει την ακρίβεια και τη διαφθορά και την διαφθορά στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος υπέρ των ολίγων, να βαθύνει την εγκληματική αδιαφορία για την προστασία του πολίτη στα Τέμπη, στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες και να δημιουργήσει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ανεξέλεκτου οργανωμένου εγκλήματος. Να υπονομεύσει τη δημόσια υγεία. Να επιφέρει σήμερα βαρύτατο πλήγμα στη δημόσια παιδεία με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σε όλα αυτά προστίθενται και τα μεγάλα δεινά από μια ακόμη παγκόσμια κρίση και επικίνδυνη η πλήρη συμπόρευση της χώρας μας με τις επιλογές του ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και μιας Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλο ένα απομακρύνεται επικίνδυνα από μια πολιτική που είχαμε πιστεύσει εμείς υπέρ της Ένωσης των ΝΑΟΝ, υπέρ των εργαζομένων και μένει υπέρ των συμφερόντων. Και τελικά τον τελευταίο καιρό ακούμε ότι όσες χώρες
μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καινούργιες, προϋπόθεση μάλλον είναι να έχουν μπει ήδη στο ΝΑΤΟ. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο για τη χώρα και παγκόσμια, αναζήτησα εκείνες τις δυνάμεις της αριστεράς που μπορούν να σταθούν απέναντι σε όλες αυτές τις καταστροφικές πολιτικές και να δημιουργήσουν μια συγκροτημένη μαζική γραμμή άμυνας και την προοπτική για το λαό μας μιας άλλης κοινωνίας, με ισότητα, δικαιοσύνη και ευημερία. Γι' αυτό επέλεξα τη συμπαγορεύσή μου με το ΚΚΕ, συνειδητοποιώντας ότι είναι το πιο ικανό για τη δικαίωση των πανανθρώπινων ιδεών και αγώνων της αριστεράς και την επανάκτηξη του εθικού της πλεονεκτήματος για να εμπνεύσει το λαό να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην ανατροπή των αδιαξόδων του καπιταλιστικού συστήματος που όλο και περισσότερο υπονομεύει την παγκόσμια ειρήνη, διωγγώνει τις κοινωνικές ανισότητες, την πνευματική παρακμή και τη διαφθορά, θυσιάζοντας τα δικαιώματα στο βωμό του κέρδους. Για μένα η συμπόρευση με το ΚΚΕ δεν είναι μια βαθιά συναισθηματική και συνειδητή απόφαση, αλλά μια ουσιαστική αγωνιστική στάση ζωής για να συμβάλλω στην ανακαίνιση της ελπίδας απαραίτητη για τον απεγκλωβισμό της χώρας μας από τις αντιλαϊκές πολιτικές, για το άνοιγμα στις επερχόμενες γενιές του δρόμου προς τον σοσιαλισμό και την πρόοδο. Εδώ και 1,5 χρόνο, με σταθερά βήματα, συμμετέχω στις πολιτικές και θεματικές εκδηλώσεις και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του ΚΚΕ, στο πλευρό των εργαζομένων και της νεολαίας, στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων. Και έχοντας έτσι και την τιμή να είμαι υποψήφια στο Ευρωψηφοδέλτιο σε μια σημαντική θέση και να δώσω τον αγώνα μου ακόμα περισσότερο στις εθνικές εκλογές. Ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα. Να συμμετέχω και να προσπαθήσω με την πολιτική μου εμπειρία, τον ενθουσιασμό και την αγωνιστικότητά μου για την εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να σταθεί δίπλα στο λαό. Και είμαι χαρούμενη γιατί προσέθεσα ένα σημαντικό λιθαράκι στην αύξηση του ποσοστού του ΚΚΕ στην πρώτη και στη β' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, όπου εκλεγόμουνα επί 3 θητείες βουλευτής. Στο δίλημα, λοιπόν, τώρα ερχόμαστε σε νέα διλήμματα. Είχαμε πριν στις εθνικές εκλογές το δίλημα σταθερότητα ή ακυβερνησία. Ποια σταθερότητα? Αυτή τη σταθερότητα του Μητσοτάκη που ζούμε όλοι σήμερα. Είναι τρομερή η κατάσταση στη χώρα. Είναι τρομερή η κατάσταση στη χώρα. Και ποιος να την ανατρέψει? Δυστυχώς, συντρόφισσες και σύντροφοι, με πόνο καρδιάς το λέω, ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ πλέον με κανένα πολιτικό όρο αυτή την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που θα μπορούσα να πω, και δεν μ' αρέσει αυτό του είδους ο αντιπολιτευτικός λόγος, ότι ζούμε μία φαρσοκομωδία που έχει ακόμα πάρα πολλές πράξεις. Επομένως, ποιος θα μπορέσει να αντισταθεί? Ποιος θα μπορέσει να βοηθήσει τον ελληνικό λαό? Και οι ευρωεκλογές που συμπορεύομαι με το ΚΚΕ δεν είναι μόνο οι ευρωεκλογές για την Ευρώπη. Είναι ένας αγώνας για να μειώσουμε αυτή την παντοδυναμία της νέας δημοκρατίας, για να απεγκλωβίσουμε τον κόσμο από τα κόμματα του δίθεν σοσιαλιστικού χώρου, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, και να έρθουν προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εγώ το βλέπω αυτό το ρεύμα και νομίζω ότι στις ευρωεκλογές, ανεξάρτητα από το μήνυμά μας και τα πολλά μας πραγματικά προβλήματα και ενστάσεις που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμος θα έρθει στο ΚΚΕ για να εκφράσει ακριβώς αυτή του την
απογοήτευση, αυτή του την αντίθεση από τη μέχρι τώρα διακυβέρνηση και αντιπολίτευση των κομμάτων της χώρας. Μιας χώρας που αυτή τη στιγμή πραγματικά ζει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, για να σταθεί στα πόδια του, απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι σε όλα τα προβλήματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να μην σας κρατάω άλλο. Ζούμε σε μια χώρα που όλες και όλοι υπάρχουν, όπως και άλλες χώρες, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Να υπάρχει από τη μία μεριά ένας λαός, εκατομμύρια εργαζόμενοι, ικανοί να δημιουργήσουν, με υψηλή εξειδίκευση, εμπειρία, ικανότητα. Να υπάρχει μια γενιά που έρχεται με ορμή, που παλεύει για τη μόρφωση, με όρεξη για να δημιουργήσει, να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και όσα έχει δημιουργήσει η ανθρωπότητα, και από την άλλη πλευρά να βρίσκεται μία ελίτ ανθρώπων μαζί με τις κυβερνήσεις τους, που όλη αυτή τη δύναμη πασχίζουν να την περιορίσουν, να τη φρονάρουν, να την υποτάξουν μέσα στα πλαίσια του κέρδους, που βλέπουν τους νέους και τους νέους μόνο ως απαραίτητα εξαρτήματα και εργαλεία για να επιτύχουν την πολυπόθητη καπιταλιστική ανάπτυξη, που βλέπουν τα δικαιώματα της νεολαίας και των εργαζομένων ως εμπόδια στα κέρδη της. Πάμε λοιπόν μαζί να αγωνιστούμε για να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ το ΚΚΕ. Αυτό πρέπει να γίνει, γιατί είναι το μόνο κόμμα που απευθύνεται σε όλους μας, στους νέους, στους νέους. Μπορούμε και καλύτερα. Υπάρχουν σήμερα όλες οι δυνατότητες. Είναι στο χέρι μας να το καταφέρουμε. Γεια σας.